Bon Jovi δεν είναι αυτός. It's My Life, λοιπόν, είναι μια ωραία τραγούδι που ακούγαμε στα νιάτα μας. Και βεβαίως σχετίζεται και με τη συζήτηση που θα κάνουμε τώρα. Καθώς ορισμένοι χειρίστηκαν, όπως προκύπτει και όπως το είδαμε και όπως το ακούσαμε, δεν είναι και κανένα κρατικό μυστικό, την υπόθεση παράκτη μεσογειακοί αγώνες, σαν εντελώς δική τους υπόθεση, σαν να αφορούσε εντελώς τη δική τους ζωή. Γι' αυτό είναι και ταιριαστός ο Bon Jovi και το τραγούδι. Μη αφήνοντας περιθώρια στην διοργάνωση να πάρει τα πάνω της. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε. Μας το έχει υποσχεθεί με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Παδημάτο, εκτενώς. Είναι όμως και το κομμάτι που αφορούσε τα υπόλοιπα θέματα, την εξέλιξη δηλαδή της εκδήλωσης μέσω του δικτύου των εθελοντών, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ περισσότερο, αλλά από εκεί είναι και τα περισσότερα παράπονα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα εγώ, καθώς θα τα ακούσουμε τώρα, στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ένας γνωστός μας από τα παλιά, ο υποστράτηγος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ο κύριος Χρήστος Ρουγκάλας, ο οποίος έχει συμμετείχε σε πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες στο παρελθόν και συμμετείχε και στους παράκτιους μεσογειακούς ως εθελοντής, και με μία σειρά άρθρων που έχει γράψει τις τελευταίες ημέρες δείχνει, αν όχι τη γύμνια, εγώ έτσι θα τη χαρακτήριζα, αλλά ας μην είμαστε έτσι ακραίοι, τις οργανωτικές αδυναμίες που υπήρχαν και κυρίως την έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των διευθυντικών στελεχών που πληρώνονταν και των εθελοντών που απλά πήγαν να βοηθήσουν. Καλή σας μέρα, κύριε Ρουγκάλα. Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη, σε εσάς, στους ακροατές σας. Να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλό από καλό καιρό και καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά σε μαθητές και γονείς και ιδιαίτερα στα πρωτάκια. Έχετε στοχεύσει σωστά και πάλι, αλλά θα ήθελα να βάλουμε το στόχαστρο στους παράκτιους μεσογειακούς, καθώς τα έχετε δημοσιεύσει κιόλας, δεν είναι, με δύο άρθρα που έχω δει, και αν κατάλαβα καλά έρχεται και ένα τρίτο, για το τι έγινε την συγκεκριμένη περίοδο που πήγατε κι εσείς με μεγάλη διάθεση, όπως και πολλοί άλλοι εθελοντές, αλλά τελικά διαπιστώσατε ότι τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Τι ήταν αυτό που αντιμετωπίσατε? Να αρχίσουμε από την... Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχω. Από την ημέρα που μας κάλεσαν για την πρώτη συνέντευξη, όταν κάναμε τις αιτήσεις ως εθελοντές, ήταν απαραίτητο ζητούσαν αν έχουμε κάποια εμπειρία και ένα μίνι βιογραφικό από αθλητικές δραστηριότητες, από συναντήσεις, από διεθνείς αθλητικές δραστηριότητες ή όποια άλλη εκδήλωση που μπορείς να βοηθήσεις ως εθελοντής. Τα έγραψα λοιπόν όλα. Είναι γνωστό σε πάρα πολλούς, τουλάχιστον στους δημοσιογράφους, ότι την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, που είναι ο σημαντικότερος θεσμός ανά τέσσερα χρόνια για όλο τον κόσμο, και δεν ξέρω αν ποτέ πάλι θα έχουμε τέτοιο γεγονός στην Ελλάδα, σαν διευθυντής ασφαλείας του Γραφείου Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, είχα την τιμή να εκπαιδεύσω συναδέλφους, να σχεδιάσω μαζί με τους συνεργάτες όλα τα μέτρα ασφαλείας, μετακίνησης, ασφάλειας των εγκαταστάσεων κτλ. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, γιατί υπήρχε αγαστή συνεργασία με τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και ιδιαίτερα με τον επικεφαλής, τον κύριο Νάσο Νασόπλο, τον οποίο δεν γνώριζα γιατί εγώ χρόνια πολλά έλειπα από την Πάτρα. Συντονιστήκαμε άψογα και η εγκατάστασή μας και γενικά η πόλη μας σε όλους τους τομείς ήρθε τρίτη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μας και για τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, και μας ζήλευαν στις άλλες Ολυμπιακές πόλεις.
Το κλείνω εδώ, δεν χρειάζεται περισσότερα για να φτάσουμε στο σημείο, στο σημερινό μας θέμα. Λέτε λοιπόν, και είναι γνωστό αυτό όντως σε εμάς, ότι είχατε και έχετε μία μεγάλη εμπειρία από διοργανώσεις και μάλιστα μεγαλύτερες από τους παράκτης μεσογειακούς. Πήγατε λοιπόν δηλώσετε να συμμετάσχετε ως εθελοντής στην διαδικασία των παράκτων μεσογειακών και... Λοιπόν, την πρώτη φορά που παρουσιάστηκα είδα νέα παιδιά εκεί πέρα. Λέω, θα είμαι ίσως από τους μεγαλύτερους. Είχα εκδηλώσει την επιθυμία αν μπορώ να είμαι στο beach volley, μιας και είχα κάνει έφορος και στην Ολυμπιάδα Πατρών και στο beach soccer, που είναι ένα άθλημα που το είχα παρακολουθήσει βέβαια από την τηλεόραση, αλλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο, είναι γνωστό σε όλους που είναι φίλοι μου στο Facebook ή στις παρέες μου και τα λοιπά, ότι είμαι λάτρης του δημοφιλέστερου αθλήματος, του αθλήματος των φτωχών, έτσι όπως συνηθίζουμε να λέμε. Λοιπόν, δεν μου είπανε συγκεκριμένα τότε, είπαν θα ειδοποιηθείτε με mail εν καιρό για το που θα είσαστε και τα λοιπά. Πήρα λοιπόν ένα mail περί της 20 Αυγούστου ότι έχω τοποθετηθεί, όχι νωρίτερα, 8 Αυγούστου, ότι έχω τοποθετηθεί στο γήπεδο που θα γίνουν οι αγώνες beach handball και beach soccer. Πολύ ωραία. Μίλησα και μαζί τους τηλεφωνικά, είπα συντάσσομαι όπου μου πείτε, είμαι διαθέσιμος όλες τις μέρες και όσες ώρες θέλετε, και περίμενα να μας πούν πότε θα γίνει η πρώτη συνάντηση στην εγκατάσταση πλέον, στην εγκατάσταση Άρτεμις, θα το πω όπως ακριβώς είναι το όνομα της εγκατάστασης, και μαζί με άλλα παιδιά βρεθήκαμε περίπου 100 άτομα. Η ζέστη αφόρητη, μας έβαλαν τέλος πάντων σε κερκίδα που μπορούσαν να καλύψουν λιγάκι, να έχουμε λίγο σκιά, η ευκάλυπτη που ήταν στο πίσω μέρος στις νότιες εξέδρες. Άρχισαν, μας μιλούσαν, και την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο εθελοντισμός, και χωρίς εθελοντές δεν γίνεται να πετύχουν οι αγώνες. Έγινε μια πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα αθλήματα που θα είχαμε να παρακολουθήσουμε εν υπηρεσία. Εγώ ξέρω ότι όταν πας να μιλήσεις σε εθελοντές είσαι καθόλου προετοιμασμένος, περιμένεις κάποιες ερωτήσεις που θα σου κάνουν και θα πρέπει είτε να απαντήσεις, ή αν δεν το ξέρεις εκείνη την ώρα θα πάρεις κάπου παραπάνω για να είσαι σαφής στην απάντησή σου και να γνωστοποιήσεις, τέλος ναι, πάντων, να λύσεις τις απορίες. Ναι, και έχετε που λέτε, νομίζω τα αυτονόητα λέτε, ναι. Έχοντας υπάρξει και συντονιστής όλων των φορέων και διευθυντής του ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαίτερα του κομματιού των εθελοντών το 2007 στο Παγκόσμιο της Ρυθμικής Γυμναστικής που έγινε στον Τόφαλο, και είχαμε και 3-4 κλειστά γυμναστήρια για να κάνουν προπονήσεις οι αθλήτριες, είχαμε τότε περίπου 200 εθελοντές, τους μίλησα αρκετές φορές. Είχα λάβει ως, πώς να το πω τώρα, ως υπεύθυνος, πέρασαν από προσωπική συνέντευξη ένας-ένας και ρωτούσα την επιθυμία τους, που θα τοποθετούνταν, και νομίζω έμειναν όλοι ικανοποιημένοι. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, και τι έκανε ζέστη, έβλεπα πολλά από τα διευθυντικά στελέχη να κρατάνε μπουκαλάκι με νερό, αλλά ούτε ένας δεν είχε σκεφτεί να υπάρχει ένα μπουκάλι νερό να μοιράσει σε όλους εμάς τους εθελοντές. Οι εθελοντές, κύριε Καρβουνιάρη, όπως ξέρετε κι εσείς, είναι όλοι ίσοι, ανεξαρτήτου ηλικίας και πώς να το πω, εργασιακής εμπειρίας κλπ. Οι φοιτητές που ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ, άρχισαν να δυσφορούν, δηλαδή το άκουγα γύρω μου στις κερκίδες, παιδιά τους έλεγα
μην κάμπτεστε, ίσως να ήταν μια αστοχία και τις επόμενες μέρες θα πάμε καλύτερα. Κάποιος λοιπόν ρώτησε αν με την κάρτα διαπίστευσης που είχαμε θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν όταν είναι εκτός υπηρεσίας άλλες δραστηριότητες που γινόντουσαν στο διπλανό γήπεδο που ήταν το beach volley ή να πάνε στην πλάζ να δουν ωραία αθλήματα, κανόε, καγιάκ και τέτοια που δεν έχουμε συνηθίσει εδώ στην Πάτρα να βλέπουμε συχνά ή να διοργανώνονται. Μάλιστα. Εγώ ήξερα ότι ήθιστε είναι εθιμικό δίκαιο ότι το δώρο της κάθε οργανωτικής επιτροπής προς τους εθελοντές είναι η ελεύθερη πρόσβαση με την κάρτα διαπίστευσης να δουν όπου θέλουν, όποιο άθλημα θέλουν. Δεν ήξερα να το απαντήσουν, είπε θα σας το απαντήσουμε την επόμενη φορά. Σηκώθηκα, εγώ το είπα, με κοίταζαν περίεργα κάποιοι έμιστοι ότι πώς τα ξέρει και τέτοια, αλλά δεν πειράζει. Πράγματι την επόμενη φορά, πάλι χωρίς νερό, και τι είχα, όχι δυνατά, το είχα πει, βρε παιδιά φέρετε ένα μπουκάλι νερό να δίνουμε όλοι ο ένας με τον άλλον να το περάσουμε. Δεν είμαστε και πολύ σιγά τη μεγάλη δαπάνη. Τίποτα. Ούτε διάβασα ότι δεν είχατε ούτε καπελάκια και κοντέψατε να πάει στη Λίαση. Θα φτάσω σε αυτό. Μας είπαν για τις στολές ότι θα είναι παντελόνι το οποίο κόβεται και γίνεται και βερμούδα, δύο μπλούζες και τίποτε άλλο. Λέω τι στην ευχή θα κάνουν ανοιχτούς αγώνες σε ανοιχτά γήπεδα με υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάστε τότε είχαμε αρκετές ζέστες, ήταν από 36 μέχρι και 39 βαθμούς. Και οι αγώνες γινόντουσαν από το πρωί και τον τάλα μεσημέρι και το απόγευμα που είχε αρκετή ζέστη. Δεν είχε προβλεφθεί καπέλο, δεν μίλησα. Είπα σε κάποια παιδιά τα οποία γνώρισα εκεί και σε κανένα δύο παιδιά που είχαμε γνωριστεί και είχαμε συνεργαστεί άψογα από το Παγκόσμιο της Ρυθμικής, βάλτε ένα καπέλο δικό σας, δεν νομίζω να σας κάνει κανείς παρατήρηση. Βέβαια οι οδηγίες που είχαμε πάρει ήταν καμία παραποίηση της στολής, δεν επιτρέπεται. Ναι, αρκεί και η στολή να προέβλεπεται καπέλο, αν δεν προέβλεπε προφανώς μπορείς να φορέσεις. Δεν το θέλετε. Ξέρω, δεν το ξέρω με βάση αυτά που δεν έλεγα. Δεν σας δώσανε, ναι. Τέλος πάντων εγώ πήγαινα με το δικό μου καπέλο, άλλαζα και κάθε μέρα καπέλο έτσι για να δημιουργώ μια κατάσταση εφορίας γύρω από στο κομμάτι που είμαστε εμείς. Με είχαν τοποθετήσει λοιπόν στη μεικτή ζώνη. Στη μεικτή ζώνη όπως ξέρουμε περνάνε οι αθλητές, οι συνοδοί, τους προπονητές, οι φροντιστές της κάθε ομάδας, οι διαιτητές και όποιος δημοσιογράφος έχει διαπίστευση ότι μπορεί να είναι εκεί να πάρει μια δήλωση και τέτοια. Είχαμε και την ευχέρεια λίγα άτομα να είμαστε εντός του field of play, του αγωνιστικού χώρου. Ναι. Πράγματι τοποθετηθήκαμε, είδαμε πως ποτίζουν και τα λοιπά, γιατί όριζαν άλλοι θα έχουν τις τσουγκράνες να φτιάχνουν λίγο την άμμο, άλλοι θα πότιζαν σε κάθε διακοπή μεταξύ του ενός αγώνα από τον άλλον. Και εντάξει, ξεκινήσαμε καλά. Κάποια στιγμή αυτοί που μας είχαν δώσει τις οδηγίες ότι δεν περνάει κανένας, έβλεπα φέρνανε κόσμο προς τα κάτω. Του λέω όπου δεν περνάει κανένας από εδώ. Πίσω μου ακριβώς ήταν τα καλώδια της ΕΡΤ απλωμένα, καλώδια που ήταν για τα ηχεία. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω, γενικώς καλώδια που περνούσε υψηλή στάση ως ρεύμα για να μπορεί να τροφοδοτείται ιδιαίτερα η εξέδρα που είχε στηθεί που θα γινόταν το βράδυ, μιλάω για Κυριακή, ναι, θα γινόταν το βράδυ τελετή έναρξης. Οπότε δεν μπορούσα να αφήνω, γιατί αν γινόταν έστω ένας να έπεφτε ή να σκόνταυτε θα είχαμε πρόβλημα. Ήθελα εκεί στον τομέα να λειτουργούν άψογα τα θέματα. Οι νεαροί που ήταν μαζί μου, που ήταν πολύ αξιόλογα παιδιά, γιατί έμαθα πολλά από αυτούς
γιατί είναι και τα παιδιά μου στην ίδια ηλικία, αλλά είδα πώς σκέφτεται η νέα γενιά και νομίζω θα πάμε καλά σαν αυτό το, σε αυτό το κομμάτι με τη νέα γενιά. Τους είπα ότι πρέπει να έχουμε το χώρο μας πολύ καθαρό. Πρώτος εγώ έσκυβα και μάζευα άδεια μπουκάλια νερού, είχαμε σακούλα και αυτό μπορεί να σας το βεβαιώσει και ο κύριος Μύραλης που είχε την καθαριότητα του χώρου, που ζητάγαμε μόνο να μας φέρουν σακούλες για να τις γεμίσουμε και να τις αδειάζουν. Όλες τις ημέρες εκεί δεν παρατηρήθηκε κανένα φαινόμενο έτσι άσχημο. Ζητήσαμε νερό σε κάποιο διάλειμμα, μας είπαν να πάμε στην τέντα όπου ήταν το σημείο τροφοδοσίας, γιατί είχαν προβλέψει 2 μπουκάλια νερό, ένα σάντουιτς και ένα φρούτο. Έστειλα ένα μικρό με το κουπόνι μου. Μου λέει δεν έχουνε, είναι ζεστό το νερό κύριε Χρήστο. Λέω φέρ' το εδώ παιδί μου και άρχισα να ποτίζω την άμμο που ήταν εκεί μπροστά σε εμάς. Τουλάχιστον κάπου χρησίμευσε έτσι. Ναι. Όταν τελειώσαμε τη βάρδια έπρεπε να πηγαίνουμε να αναφέρουμε ότι είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε, δεν εκτός κι αν μας χρειάζονταν σε κάτι άλλο. Πέρασα από εκεί, είπα γιατί ρε παιδιά δεν έχετε ζεστό νερό, ήταν και αρμόδιοι έμιστοι και εθελοντές. Είπε δυστυχώς δεν πρόλαβαν να παγώσουν, λέω φροντίστε αύριο τουλάχιστον να είναι παγωμένα γιατί χρειαζόμαστε πολύ νερό. Ξαναγυρνάω λίγο την ώρα του αγώνα. Έβλεπα ότι υπάρχουν σταθερά καθίσματα που ήταν για να μπαίνει μόνο διαπιστευμένος φωτορεπόρτερ για να τραβάει στιγμιότυπα, ήταν ο κύριος Μιχαλάτος, αλλά υπήρχαν απέναντι από αυτόν και άδειες καρέκλες πλαστικές, έτσι που τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν μιας κρίσεως. Ζήτησα σε ένα μικρό να μου φέρει μια καρέκλα για να κάθομαι κάπως στη σκία. Πράγματι μου την έφερε, σε λίγο μαθαίφθηκε ότι έρχεται ο κύριος Αυγενάκης για να δει τον πρώτο αγώνα έτσι που γινόταν εκεί. Πανικόβλητη η έμιση λέει, κύριε Χρήστο την καρέκλα. Λέω τι να την κάνετε την καρέκλα. Πρέπει να είναι μέσα λέει στον αγωνιστικό χώρο, έρχεται και ο υπουργός να μην δει ότι είναι εντάξει. Τώρα αν ο κύριος Αυγενάκης έβλεπε μια καρέκλα λιγότερη και θα έκρινε ότι δεν ήταν επιτυχές το έργο της οργανωτικής και των διευθυντών των επιμέρους αγωνισμάτων, τι να πω. Γελάσαμε, δεν πειράζει, είπαμε, πάρτε και την καρέκλα, συνεχίσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας και έμεινα όρθιος. Κανένα πρόβλημα. Είπα για τα νερά, σας είπα και πάλι ότι όλα κύλησαν εντάξει. Τη δεύτερη μέρα πήγε κάποιος εθελοντής που είναι πολύ έμπειρος, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί είναι πολύ χαμηλών τόνων. Να σκεφτείτε ότι έχει σκάψει τα βραχνέικα όλα γιατί έχει περιβόλια, λεμονιές, πορτοκαλιές, έχει μπαξέ. Άρα ξέρει και από σκάψιμο και από πότισμα. Πήγε να ποτίσει με το λάστιχο, το μπέκ δεν δούλευε, το έβγαλε και έβαλε το δάχτυλο μπροστά για να πετάγεται πιο μακριά το νερό. Το πλησιάζει ένας επαΐων και ειδήμωνα. Τι κάνεις εκεί του λέει. Λέει τι κάνω, δεν δουλεύει, δεν ξέρεις του λέει τι σου γίνεται. Κόκαλο δικός μας. Του λέει έλα να σου δείξω. Για δείξε μου του λέει. Βάζει τον μπέκ, δεν δούλευε τον μπέκ. Τώρα του λέει τι θα μου πεις. Αντί να του ζητήσει μία συγγνώμη, του λέει καλά πότισε όπως ήταν. Περίεργο λέει, είχαμε πάρει και ακριβά. Τώρα εσείς βγάλετε συμπεράσματα. Είχαν πάρει ακριβά τα μπέκ. Ακριβά τα μπέκ, ναι, κατάλαβα. Θέλω εδώ να πω γιατί το γήπεδο... Τα ακριβά μπέκ του... δεν δουλεύανε από ό,τι κατάλαβα. Ναι. Το γήπεδο του handball είναι μικρότερο σε διαστάσεις από το γήπεδο του beach soccer, του ποδοσφαίρου. Λοιπόν τα λάστιχα που είχαν πάρει δεν ήταν τόσο μακριά ώστε να ποτίζεται με ευχέρεια το γήπεδο του ποδοσφαίρου. Και αφού είδαν ότι δεν δουλεύανε τα μπέκ, θα μπορούσαν να είχαν πάρει μεγαλύτερα λάστιχα. Και εκεί γέλιο πολύ, μεταξύ μας βέβαια. Στον κόσμο όμως δεν έπρεπε να δείξουμε τίποτα. Εγώ κάθε μέρα έγραφα και κάτι, πόσο καλά πάμε και τέτοια, ιδία για να εμψυχώνω τα νέα παιδιά τα οποία με κοιτούσαν με απορία.
Μαθεύτηκε λοιπόν ο προηγούμενος υπηρεσιακός μου βίος, δεν είπα τίποτα σε κανέναν, ναι. Και όλοι πλέον με αποκαλούσαν στρατηγέ μου και στρατηγέ μου και στρατηγέ μου. Στρατηγός είσαστε. τον έχετε πάρει τον τίτλο, δικαιωματικά τον έχετε. Εκεί ήμουνα όμως ένας εθελοντής σαν όλους τους άλλους. Προφανώς, εντάξει, ναι. Αλλά έχετε και μια εμπειρία. Έχουμε υποχρεώσεις. Τώρα δεν έχουν εύκολα εθελοντές. Κοιτάξτε τώρα, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάφη σκάφη, οι εθελοντές που να έχουν τον τίτλο και να έχουν του στρατηγού εννοώ και να έχουν θητεύσει και σε Ολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του κόσμου, δεν είναι και εύκολο να βρει. Όχι, δεν ήταν άλλος. Ναι. Δεν ήταν άλλος. Αλλά πείτε μου, γιατί έχουμε μόνο 4 λεπτά ακόμα, να πάμε σε αυτά που κρίνεται πιο σοβαρά. Καπέλο, όπως σας είπα, δεν μας είχαν δώσει. Ναι. Μίλησα τη Δευτέρα, του λέω, γιατί δεν προβλέπετε καπέλο, ενώ έχει τόση ζέστη, δεν ήξερε κανένας να μου απαντήσει. Καλά, τα ρούχα δεν μας πήγαιναν, ούτε μπλούζες ούτε βερμούδες. Εγώ είχα προβλέψει. Όταν έχεις επίσημο χορηγό το Ζαγόρι, νομίζω, και έτσι είναι σωστό στην εγκατάσταση, δεν πρέπει να μπει άλλο νερό. Ναι, λογικό φαίνεται αυτό που λέτε. Εγώ το τεστάρισα, έπαιρνα οτιδήποτε νερό είχε, δεν με σταμάτησε κανένας στην είσοδο, ούτε εθελοντής, ούτε άλλος που είχε σχέση υπαλληλική. Απευθύνθηκα λοιπόν στην τομεάρχη τη δικιά μας, μου λέει δεν ξέρω τίποτα. Λέω πού μπορώ να απευθυνθώ, κάπου πιο πάνω από εσάς. Εγώ σας είπα, είχα δικό μου καπέλο. Ναι. Όταν πήγα στην τέντα που ήταν η διεύθυνση του εθελοντισμού, τέτοια ειρωνία δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ μου, είτε ως αστυνομικός είτε ως άνθρωπος γενικά. Με ένα στόμφο, με ένα ύφος, δηλαδή λες και είχαν έρθει κατευθείαν, ήταν συνοδοί του Όθωνα στη Βαβαροκρατία. Λέω, ρε παιδί μου, είσαι εξουσίας. Αυτά γίνονται στις 2.30 ώρα. 5.30 ώρα μας ειδοποιούν, ελάτε να πάρετε τα καπέλα σας. Δηλαδή αν δεν είχα φωνάξει εγώ, κανένας εθελοντής σε όσους ήμασταν εκεί, σε όλη την εγκατάσταση δεν θα είχε καπέλο. Πήγε ένας μικρός να πάρει, είδα ένα καπέλο που ήταν χειρίστης ποιότητας, μπορώ να πω, διότι όταν σε χτυπάει ο ήλιος, γίνεται χειρότερη κατάσταση. Να μην το απολυλογώ, δεν το αποδέχτηκα το καπέλο, όπως και οι άλλοι δεν το πήρανε καθόλου, μα καθόλου σας λέω. Το θέμα το επόμενο ήταν ότι είχαν ξεχάσει, όταν παραλαμβάναμε τη διαπίστευσή μας, να μας δίνουν και την υπεύθυνη δήλωση ως εθελοντές που έπρεπε να υπογράψουμε. Μας το στέλνανε με mail ότι σας παρακαλούμε τυπώστε την, υπογράψτε την και δώστε την πίσω σε μας όταν πάτε στην τέντα. Απάντησα κατάλληλα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Διαπίστωσα, μας είχε απαγορευτεί η είσοδος και παραμονή τη μέρα της τελετής έναρξης. Είχαν τους λόγους τους, δεν με ενδιέφερε. Εγώ ήθελα να είμαι στους αγώνες. Ναι. Το λέω απλά, όπως και όλοι οι άλλοι εθελοντές. Σε πολλούς κακοφάνηκε. Λέω, παιδιά, μπορεί να είναι περιορισμένος ο αριθμός και δεν θα έχουν, μόνο έχουν υπηρεσία στο πρωτόκολλο και στο υπηρεσία θεατών. Γιατί να πάμε εμείς. Το δέχτηκαν τα νέα παιδιά. Λοιπόν, στρατηγέ μου, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Κλείνω με το θέμα ότι δεν ξέρανε ούτε πότε είναι η λήξη των αγώνων. Αντί να πούνε για 31, βάλανε 30 του μηνός και μετά στέλνανε ορθή επανάληψη ότι ήταν τόσο μεγάλη η λύπη τους που τέλειωναν οι αγώνες και γι' αυτό κάνουν λάθος την ημερομηνία. Μάλιστα. Τα συμπεράσματα δικά σας και των ακροατών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το φιλόξενο βήμα σας και ας τα λάβουν οι υπεύθυνοι υπόψη, ούτως ώστε να μην χαθεί κανένας εθελοντής σε μελλοντικές δραστηριότητες για την πόλη μας, γιατί ήταν αξιόλογα παιδιά με θέληση για προσφορά στην πόλη που γεννήθηκαν και μεγαλών. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.